Καλώς ήρθατε στο Τηλεκοντρόλ και σε ένα ακόμη spoiler για τη σειρά «Ο Παράδεισος των Κυριών». Όπως θα δούμε στα νέα επεισόδια της σειράς, μία παραίτηση θα φέρει μεγάλη αναταραχή στον Παράδεισο και αυτή είναι της Αμαλίας. Όλοι ψάχνουν να βρουν τον αληθινό λόγο που οδήγησε τα πράγματα σε αυτή την απόφαση, αλλά εκείνη δεν το λέει σε κανέναν. Την ίδια στιγμή ο Βίρονας πηγαίνει στον παλιό γυναικολόγο της Ηλέκτρας που το αποκαλύπτει ότι η γυναίκα του δεν ήταν ποτέ έγκυος και ότι ούτε ήθελε να αποκτήσει παιδί. Εκείνος σοκάρεται και δεν πιστεύει την πλεκτάνη που του έστησε. Στο μεταξύ ο Πάρης, απαρηγόρητος από το χωρισμό με τη Γεωργία, είναι κλεισμένος στο δωμάτιό του. Τότε η Όλγα και ο Αποστόλης αποφασίζουν να πάρουν τα πράγματα στα χέρια τους. Πρέπει να μιλήσουμε στον Χριστόφορο να πάρει πίσω την απόφαση για την εμέλεια του παιδιού, θα πει η Όλγα και εκείνος θα συμφωνήσει. Παράλληλα, ο Σωτήρης έχει σημαντικές πληροφορίες για το θάνατο της Λιζέτας αφού μαθαίνει ότι πίσω από αυτόν κρύβεται η Βικτόρια. Έτσι, ζητάει επίμονα να εξεταστεί ξανά ο τόπος του εγκλήματος. Όταν οι αστυνομικοί της Σήμανσης πηγαίνουν για άλλη μια φορά στο σημείο, μένουν σοκαρισμένοι μπροστά σε αυτό που θα ανακαλύψουν. Ένα ακόμη πτώμα. Ο Γιαμαλής είναι σίγουρος ότι είναι του Άγη, αλλά το στέλνουν για αναγνώριση. Ο Ντίνος δέχεται μια αναπάντηχη επίσκεψη αυτή του Βίρονα. Μου είπε ψέματα, το έκανε επίτηδες. Πήγα στο γυναικολόγο και μου τα είπε όλα, θα πει στο φίλο του και θα του δηλώσει αποφασισμένος να μάθει τι πραγματικά συμβαίνει με τη γυναίκα του. Ο Πάρης πάλι αποφασίζει να πάρει την κατάσταση στα χέρια του και να μην επιτρέψει σε κανέναν να έχει λόγο στη ζωή του. Έτσι θα πάει να βρει την Αμαλία και θα τη ζητήσει να το συγχωρήσει. Ξέρει ότι αυτό που έκανε είναι ασυγχώρητο και εκείνος είναι πρώτος αυτός που ήθελε να τιμωρήσει τον εαυτό του. Θα της πει ότι έχει αλλάξει και ότι πρέπει να τον πιστέψει. Θέλει τη βοήθειά της για να πείσει τον πατέρα της για την κυδαιμονία του παιδιού. Ο Αποστόλης προσπαθεί να βοηθήσει το γιο του, δάζοντας κάτι πολύ σημαντικό στον Χριστόφορο. Δώσε στον Πάρη την κυδαιμονία και εγώ θα σου πω μια σημαντική πληροφορία για το τι είπε στον Άγη σχετικά με τη Βικτόρια, θα είναι τα λόγια του. Χωρίς να είναι αισιόδοξο ότι θα τον πείσει τελικά να δεχτεί. Του αποκαλύπτει ότι του είπε πως η Βικτόρια δεν είναι μάνα του, αλλά ο Χριστόφορος του σταματάει. Δεν θέλω να ξέρω, του αποκρίνεται. Μέσα σε όλα, η Βικτόρια κάνει σεξ με τον Δημοσθένη, ο οποίος πέφτει για ακόμη πιο βαθιά στην παγίδα της.